Λοιπόν, τα 10, τα 8 πράγματα που δείχνουν ένα ζευγάρι ότι είναι ευτυχισμένο, μου είπε. Που κάνουν καθημερινά. Για να είσαι ευτυχισμένο, δεν το κατάλαβα. Που κάνουν καθημερινά τα ευτυχισμένα ζευγάρια. Α, τα ευτυχισμένα ζευγάρια. Έτσι δείχνουν ότι περνάνε μια ζωή πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη. Τι κάνουν, λοιπόν, είχαμε μείνει στο 4. Είχαμε μείνει στο 4 που είναι το μιλάνε. Που μπορώ εγώ να γυρίσω σπίτι και να αρχίσω. Δηλαδή πιστεύεις ότι σήμερα τα ζευγάρια ευτυχισμένα ή μη δεν μιλάνε, ρε Γρηγόρη? Ελένη, είναι μουγκά σε ένα σπίτι, ας πούμε. Μιλάνε σε ένταση και τσακώνονται. Δεν μιλάνε όπως μιλάει ένα ζευγάρι, όπως τουλάχιστον μιλάγανε στον πρώτο χρόνο της σχέσης τους. Υπάρχει μια ένταση που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι μετά από 10 χρόνια που είναι ένα ζευγάρι μαζί θα λέει: Μωράκι μου, πώς ξύπνησε το αγόρι μου σήμερα? Ή το άλλο, ή το άλλο. Να τον γαργαλάει και στο ίδιο. Το άλλο, να είμαι ΑΕΚ. Πού είμαι ΑΕΚ? Να έχω φάει γκολ από το Μυραλά και να έρθει άλλο να μου κάνει γουτσου γουτσου ή να μου μιλήσει. Μιλήστε. Πέμπτο. Κάνει την εικόνα, δεν θα κάνει εικόνα. Πέμπτο. Κάνουν σεξ τουλάχιστον. Αυτό διαφωνώ. Διαφωνώ γενικά. Στο κάνουν σεξ. Με αυτό διαφωνώ γενικά. Δεν είπε τίποτα. Μου το πω στο σεξ διαφωνεί. Τίποτα διαφωνώ γενικά. Για ευτυχισμένα ζευγάρια λέμε. Για ευτυχισμένα ζευγάρια. Μην κρίνεις εξήγηση. Κάνουν σεξ τουλάχιστον πάνω από μία φορά την εβδομάδα. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια. Άρα πάνω. Κάθε πότε κάνουν. Κάθε δύο μήνες. Αυτό εννοεί. Πάνω από μία εβδομάδα. Κάθε χρόνο. Ξέρω. Τα δυστυχισμένα, Ελένη, μπορεί να κάνουν και ανά τρεις μήνες και γίνεται εντελώς μηχανικά. Στο ευτυχισμένο ζευγάρι θα βγει διάχυτος ερωτισμός. Διάχυτος ερωτισμός. Δεν ακούω. Δεν και Γρηγόρη, όταν λες πάνω από μία φορά, δηλαδή και στις δύο είμαστε οκ, okay, εντάξει, κλείσαμε, ή 5, 6, 7, 8, 12 κλπ. Όπου σε οδηγήσουν οι αντοχές σου, ξέρω εγώ. Όπου θέλεις. Και ο έρωτας πάνω από αυτά. Έχω. Ναι, Γρηγόρη μου. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εγώ όταν το βλέπω στον δρόμο μου αρέσει και το κάνω κι εγώ. Περπατούν μαζί χέρι-χέρι. Mm. Όπου και να το πάνε. Το κάνουν και έτσι. Και αν έχει εφίδρωση στα χέρια. Τι αρνηθισμός είναι αυτός? Ή παίρνεις αγκαλιά το τέρι σου. Ναι. Γρηγόρη, να γυρίσω λίγο στο προηγούμενο, μια παρένθεση. Στο πόσο καιρό που δεν έχει σεξουαλική ζωή ένα ζευγάρι, πρέπει το ζευγάρι να αρχίσει να ανησυχεί? Δεν κοιτάς εμένα. Κοιτάζω τον Γρηγόρη. Ναι, τον εύκολο στόχο. Αναλόγως συνθήκες. Δηλαδή, αν το ζευγάρι είναι μόνο του, είναι νορμάλ. Και είναι ζει. Μόνο του. Ενώ δεν έχει παιδιά. Ναι. Γιατί τα παιδιά αλλάζουν τις συνθήκες. Και τα παιδιά επίσης. Είναι μόνο του, είναι normal. Και το ξεχάσει τελείως, τότε το ζευγάρι αυτό δεν έχει καλή πορεία. Παιδιά, υπάρχει η ταινία Ο Καθρέφτης έχει δύο πρόσωπα. Τι θυμάσαι? Δεν υπάρχει σεξ. Το σεξ είναι μύθος. Κι άλλο στον κινηματογράφο. Μετά τον κάτω, εκείνη την παλιά. Όχι, δηλαδή αν έχουν παιδιά, Γρηγόρη, στον πόσο καιρό για ένα ζευγάρι, αν δεν έχει σεξουαλική ζωή? Εκεί υπάρχουν πολλά άλοθη, οπότε ας μην το σκεφτούμε. Ο Αρκέτ με την Γκόξ, 5 μήνες. Και βγήκε ο άλλος μετά και έλεγε τα μοιραία σου. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, το θέμα μας είναι ότι τα ευτυχισμένα ζευγάρια πρέπει να κάνουν σεξ πάνω από μια φορά την εβδομάδα. Το κρατάμε. Έκτο, περπατούν μαζί χέρι-χέρι, όπου και να πηγαίνουν, δεν αφήνει ένα σοκ. Λοιπόν, συγγνώμη, είδα μια ταινία τώρα το Σαββατοκύριακο που ζητάω και στα παιδιά στο Twitter να μου πούνε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πήγαινα να δω την ταινία σου, το Woody Allen, που και εσύ μου το έχεις πολύ διαφημίσει, γιατί περισσότερο αυτή την ταινία μου στείλα να δω. Αλλά επειδή έκανε πάρα πολύ κρύο, είπα να μην κουνηθώ από το σπίτι, να πάω μέχρι το DVD Club. Λοιπόν, είδα μια ταινία με αυτόν τον καινούριο, τον πολύ, πολύ, πολύ δυναμικά που έχει πει, πες τον, το Ryan Gosling. Και μια ξανθούλα που ήταν παντρεμένη με αυτόν που κακομοίρης πέθανε. Όχι. Μια ξανθούλα. Η Μισελ Ουίλιαμς. Το Blue Valentine. Το Blue Valentine. Λέσαι, τι καλά που παίζανε αυτοί οι δύο. Άλλο θέλω να πω. Ότι αυτό το ζευγάρι που έδειχνε ότι ήταν μαζί κάποια χρόνια παντρεμένο και νέα παιδιά, δηλαδή τους έβλεπες. Αυτοί, μετά από 7 χρόνια ας πούμε, γάμου, περίπου τόσο το υπολόγισα, που το είχαν χάσει τελείως την ερωτική του ζωή και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ήταν λίγο ο ένας και τόσο τον άλλον. Είναι το λίγο πριν πλακωθούμε. 7 χρόνια σίγουρα το είχε. Κάνανε προσπάθεια λοιπόν για να ξαναφτιάξουν όσο μπορούσαν έτσι με ένα Σαββατοκύριακο την ερωτική του ζωή. Και κάνανε αυτά του Γρηγόρη. Όχι. Θέλω να πω ότι. Αν δεν πήγε το πράγμα με τίποτα. Και μήπως δεν πρέπει τελικά όταν τα πράγματα έχουν φτάσει σε άλλες καταστάσεις, άλλα στάδια, Γρηγόρη, επειδή είσαι ερευνολόγος το λέω, μήπως καλύτερα να μην το δοκιμάζουν. Δεν ξέρω. Βλέπω και τον Άλεξ που μου κάνει απέναντι. Γεια σα, Γρηγόρη! Και εγώ τρελαίνω. Είναι ακριβώς απέναντί μου. Αυτός χορεύει μόνος του. Και κάνει και χέρια. Τον απογοήτευσε. Για ρόλο πλέον λέει τίποτα. Αυτή η ταινία έχει βγει στου κινηματογράφου. Βεβαίως και έχει και επιτυχία στην Ελλάδα. Πότε βγήκε? Πέρσι. Πρόπερση. Εγώ πολύ στεναχωρήθηκα. Θέλω να υπάρχει ελπίδα στα ζευγάρια. Ψήφια για Όσκαρ, Μισελ Ουίλιαμς. Μπράβο, δεν ήταν καταπληκτική και αυτό μου άρεσε. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Και αυτή ήταν η ταινία κάπου σκάλωνε, αλλά αυτοί οι δύο παίξαν πολύ καλά τώρα. Αυτοί οι δύο είναι το οποίο το σπασμένο γυαλί μια σχέση. Ναι. Και που με απόγνωση και σπασμωδικές κινήσεις προσπαθείς. Μα γιατί μωρέ, είναι άδικο. Γιατί να πηγαίνουν έτσι σχέσεις? Δεν έχουν λιγόρι κοντά του για να του πει καμιά αλήθεια.
Λοιπόν, λίγο εκεί, το... εκεί, περίμενε, το όχι τώρα. Έλα. Έχει τώρα. Είμαστε, το έβδομο. Το έβδομο. Κάνουν πράγματα μόνοι τους και μετά γυρίζει ο ένας και πέφτει στην αγκαλιά του άλλου. Τι κάνουν μόνοι τους. Το ήταν λίγο. Βγαίνει ο καθένας με όποιον θέλει και μετά πέφτουν μόνοι στην αγκαλιά του άλλου. Μπορεί εσύ ένα βράδυ να πεις ότι οι φίλες μου θέλουν να πάρω για ένα ποτό. Ναι. Εγώ δεν θα έχω πρόβλημα. Θα σου πω πήγαινε Κλεοπάτρα για ένα ποτό, αλλά μετά θα έρθει να πέσει στην αγκαλιά μου. Για λέγε, για λέγε, για λέγε. Μπορεί εγώ να θέλω να πάω να παίζω πινκ πονκ. Θα πάω να παίξω πινκ-πονκ. Αλλά μετά αγριγόρι θα έρθει στην αγκαλιά μου. Και το πιάσα. Να υπάρχει χώρος δηλαδή το ζευγάρι να κάνει και μόνο του κάποια πράγματα. Ο καθένας χρειάζεται. Σε αυτό ήθελες να καταλήξεις από την αρχή. Και πάω και στο τελευταίο. Εμπιστεύονται και συγχωρούν ο ένας τον άλλον. Να τα εκεί φτάσαμε. Σου λέει αφού πηγαίνεις και παίζεις πινκ-πονκ. Έτσι, τέλος πάντων. Μετά που σε εμπιστεύομαι και σε συγχωρώ. Για ψηλό πράγμα. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια. Ναι, ναι. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Όλοι αυτά θα κάνουν. Λοιπόν, έλα να σε φιλήσω, Κλεοπάτρα μου, γιατί εσείς κλείνετε και τεύχος και να σας αφήσω να το κλείσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για τη βοήθεια σήμερα. Να είσαι καλά. Που πέρασα τόσο ωραία με τις έρευνες του Γρηγόρη. Να είσαι καλά, αγάπη. Μπορεί να κάνω πετυχημένη σχέση μετά από αυτό. Το πιο συχνό σου λάθος όμως στις σχέσεις ποιο είναι. Δεν μπορεί. Θα έχεις κάτι που θέλεις κάθε φορά. Αυτό τώρα γιατί το έκανα, ρε παιδί. Αφού το ξέρω. Παραμυθιάζομαι. Μ' αρέσουν τα παραμύθια. Τι να κάνω. Φτιάχνω ωραίες ιστορίες με το μυαλό μου, πάντα. Όχι, το ζώδιο. Αλέξ! Ελένη! Τάπες με Γιώργο Τσαλίκη. Ναι, χαιρετηθήκαμε. Τώρα έκανα και tweeting. Μπήκε μέσα μου λέει, έχω γελάσει πάρα πολύ. Εσύ και το Twitter, τι σχέση έχετε. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο με τον Γιώργο. Για πες μου, τι μου έχει ετοιμάσει για σήμερα να δούμε, αργότερα βέβαια. Έχω πολλά και διάφορα. Αυτά που πριν, τι ήταν έτσι. Τίποτα, άκουγα το τραγούδι και πήγα καθόλου το μόνο μου, χόρευα. Τι να κάνω. Τα χέρια όμως ήταν σαν να παίζει καράτε. Ξέρω, έκανα διάφορα. Μάτα. Λοιπόν, για πες μου τι θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε την. Κυκλοφόρησαν οι αφήσεις για το νέο σιό του Σάκη Ρουβά μαζί με τη Σονιράμα και την Ερένη Φουρέιρα. Που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μπορώ να τη δω τώρα. Να τη δεις τώρα. Πάμε να μας τη δεις. Θέλω να δω αφήσα. Σάκης, Φουρέιρα. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι αφήσεις. Θυμίζουν λίγο. Δεν ξέρω. Τι είναι, μια ταινία, κάτι σε ταινία. Ο Κουτσογενόπουλος είμαστε. Εγώ δεν ξέρω. Θεωρεί αυτό θα σε ρωτάγα κι εγώ. Θεωράκι μου, για πες μου, τι σου θυμίζει. Θα σου πω σε λίγο. Κάτι σε η Φουρέιρα που είναι. Τώρα έχει και Ονειράμα που είναι η Φουρέιρα. Oh, μ' αρέσει ρε τι. Πάρα πολύ σεξι, πολεμίστρια. Σε ένα λίγο, σε μια δυστοπία. Underworld. Είναι και, έχει δίκιο ο Πέτρος, είναι Sin City όλο από πίσω. Ωραία, Sin City. Και Underworld, το οποίο είναι και ο τίτλος. Και η Ονειράμα. Και η Ονειράμα. Λίγο συμμορία είναι σε όρκηση η Ονειράμα περισσότερο, ίσως. Όχι στο χρώμα. Πότε ξεκινάνε, μέσα στο Νοέμβριο. Μέσα στο Νοέμβριο, ναι. Πολύ ωραία. Αυτό. Σε λίγο λοιπόν, δεν θα μου πεις, δώσουμε μόνο τίτλους. Γρήγορα, όπως γρήγορα. Σε πούνε και στα χέρια σου πριν. Ωραία, λοιπόν. Νέα παγκάκια στον Γκάζι μετά από τον διαγωνισμό. Πού θα βγούμε απόψε. Lana Del Rey, η καινούρια ντίβα της μουσικής. Και πολλά άλλα περίεργα, αυτά τα δικά μας, ξέρετε. Φεύγω. Λοιπόν, Άση, τι θα πούμε σήμερα. Ξεκίνημα εβδομάδας. Να δούμε πώς θα είναι αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα. Τουλάχιστον από την αστρολογική της σκοπιά. Πώς γιατί κατά τα άλλα. Κοίταξε, τώρα δεν τη λες και μια πολύ ωραία εβδομάδα, άμα είσαι στην Αθήνα. Άμα ζεις στην Ελλάδα, αυτή Ελλάδα εβδομάδα, γενικότερα. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολη. Η πιο δύσκολη εβδομάδα που θυμάμαι όσο ζω και καταλαβαίνω. Που έχουμε διανύσει που θα διανύσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Και παρακάτω. Και παρακάτω, ε. Ναι, νομίζω ότι απλά είναι το τρέιλερ αυτή η εβδομάδα. Το τρέιλερ είναι αυτή η εβδομάδα? Έτσι νομίζω. Ενώ, το έχω ξαναπεί από την αρχή όπου ξεκινήσαμε, ότι οι δύο τελευταίοι μήνες του 2011 θα τους περάσουμε σαν να είναι λίγο αιώνας. Οπότε ναι, θεωρώ ότι αυτή η εβδομάδα κάπως σαν να προϊονίζει έτσι όλα αυτά που γίνονται παρακάτω από το Νοέμβρη-Δεκέμβρη, που φαίνεται να έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε εξελίξεις από Νοέμβρη και μετά. Δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο. Όποιο οροσκόπιο και αν κοιτάξεις της Ελλάδας, μιλάω πάντα αστρολογικά, έτσι, δεν παίζει να μην υπάρχουν εξελίξεις. Άρα, ναι, αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα είναι από τις πρώτες έτσι ζώρικες. Να πούμε ότι βέβαια ξεκινάει η σημερινή μέρα, έχει μια αντίθεση Ερμή-Δία. Δεν είναι τόσο κακή όψη αυτή. Πάντα ο Δίας, ακόμα και στις δύσκολες όψεις του, δεν φέρνει κάτι κακό. Μπορεί να δείχνει μια υπερβολή σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που λέμε, που ακούμε. Είναι όμως μια αισιόδοξη όψη κατά βάθος. Τώρα, η Σελήνη σήμερα είναι επίσης ένα ζώδιο που είναι αρκετά πιο ανάλαφρο, το ζώδιο των διδύμων.
και κλείνει η εβδομάδα αυτή με ένα τρίγωνο ήλιου Ποσειδώνα. Έτσι, στο ξεκίνημα και στο τέλος, κάπως τα πράγματα είναι πιο ελαφριά. Δεν έχουν αυτό το βάρος που έχουν οι μεσαίες μέρες της εβδομάδας. Αύριο δηλαδή, με το που μπαίνει η Σελήνη στον καρκίνο και αρχίζουν τα γνωστά τετράγωνα, αντιθέσεις με Κρόνους, Πλούτονες, Ουρανούς και τα σχετικά. Αύριο μεθαύριο, μετά μπαίνει την Πέμπτη στο Λέοντα, που ναι, μεν είναι μια πολύ ωραία θέση, και στον καρκίνο είναι όταν δεν έχει όλα τα παραφρενάλια. Στο Λέοντα όμως συναντά αμέσως τον Άρη εκεί πέρα, που είναι της έντασης, άρα ναι, και η Πέμπτη ζόρικη. Σαββατοκύριακο θα είναι πιο ήρεμο, πιο καλό, πιο θετικό. Να πούμε ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα που γιορτάζουν οι ζυγοί τα γενέθλιά τους. Την Κυριακή μπαίνει ο ήλιος στο Σκορπιό, οπότε ξεκινάνε τα δικά σας γενέθλια για εσάς τους Σκορπιούς. Να ξεκινήσουμε να βλέπουμε ο καθένας πώς θα το περάσει μέσα στην εβδομάδα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τους Κρυούς, που κανονικά σήμερα θα πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο ό,τι έχει να κάνει με οικονομικές αποφάσεις, δηλαδή μη σας παρασύρει ένας ενθουσιασμός ή ένας παρορμητισμός, προσέξτε λίγο περισσότερο τα οικονομικά σας. Για σας πιο δύσκολες μέρες θα είναι Τρίτη και Τετάρτη, και σε θέματα που έχουν να κάνουν με επαγγελματικά και σε θέματα που έχουν να κάνουν ίσως και με την οικογένεια, το σπίτι, ένα κίνητο. Όμως από εκεί και κάτω οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας είναι μια χαρά και μπορείτε να τις αξιοποιήσετε και να τις εκμεταλλευτείτε, και μάλιστα το Σαββατοκύριακο είναι και πολύ ωραίο για ό,τι έχει να κάνει με τις φιλικές σας σχέσεις. Για τους Ταύρους χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή αν δεσμεύεστε σήμερα ή αν υπόσχεστε κάτι, γιατί μπορεί να το κάνετε με πολύ καλή έτσι, διάθεση και να θέλετε και να έχετε και την... να υπάρχει έτσι και μια ατμόσφαιρα που σας οδηγεί στο να πάρετε μια τέτοια απόφαση δέσμευσης. Όμως μπορεί να το κάνετε λίγο παρορμητικά κι εσείς. Για σας Τρίτη, Τετάρτη, προσοχή στο πρόγραμμά σας, με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχουν ανατροπές στην καθημερινότητά σας και βέβαια κάποιες δυσκολίες, κάποια εμπόδια, και με τόσες απεργίες εδώ που τα λέμε, και ποιος δεν θα έχει δυσκολίες τις επόμενες μέρες. Πέμπτη και Παρασκευή εστιάζεται πιο πολύ σε ένα θέμα που αφορά οικογένεια, σπίτι, και εκεί πέρα μπορεί να υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσετε. Σαββατοκύριακο πιο χαλαρό και για εσάς. Για τους Διδύμους, σημερινή μέρα θα έλεγα ότι είναι πιο απαιτητική, πιο κουραστική, που είναι η Σελήνη στο ζώδιό σας και πρέπει να τα οργανώσετε όλα. Και θα έλεγα ότι είναι από τις μέρες που καλό είναι να μην συζητήσετε σε πολύ σημαντικά πράγματα ή να μην δεσμευτείτε σε πολύ σημαντικά πράγματα. Τρίτη, Τετάρτη, προσέξτε οικονομικά ζητήματα και κυρίως έξοδα. Και καλύτερες μέρες για αυτή την εβδομάδα για εσάς τους Διδύμους, που σχετικά με άλλα ζώδια είστε πιο προστατευμένοι, είναι από την Πέμπτη και έπειτα και μέχρι την Κυριακή. Για τους Καρκίνους, σήμερα είναι από τις μέρες που συζητάτε για τους στόχους σας, για τα σχέδιά σας, με φίλους, με το περιβάλλον σας. Δεν είναι κακή η σημερινή μέρα. Σίγουρα οι πιο ζόρικες μέρες για εσάς είναι Τρίτη και Τετάρτη, γιατί έχει κούραση σε αυτές τις μέρες, έχουν απαιτήσεις οι άλλοι από εσάς, έχετε ένα τρέξιμο με τη Σελήνη στο ζώδιό σας και όλες αυτές τις κόντρες που κάνει. Η υπόλοιπη εβδομάδα αρκετά πιο προστατευμένη και αρκετά πιο ευχάριστη. Για τους Λέοντες, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να προσέξετε ειδικά σήμερα είναι η υπερβολή. Έχετε μια τάση να υπερβάλλετε και να δραματοποιείτε καταστάσεις και στη θετική τους πλευρά και στην αρνητική τους πλευρά. Και αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι πώς επηρεάζετε το περιβάλλον σας. Δηλαδή, αν είστε εσείς αρνητικοί, αν σκέφτεστε κάτι αρνητικό και έχετε να ηγηθείτε κάποιον ανθρώπων ή, εν πάση περιπτώσει, να συνεργαστείτε με κάποιους ανθρώπους, μπορεί να τους επηρεάσετε και εκείνους κάπως αρνητικά. Τώρα, σίγουρα η Πέμπτη και η Παρασκευή είναι πιο κουραστικές μέρες για εσάς, γιατί είναι η Σελήνη στο ζώδιό σας, άρα υπάρχει μία κόντρα. Από την άλλη, είναι και παραγωγικές μέρες. Για τους Παρθένους, επίσης πρέπει να προσέξετε τι υπόσχεστε, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα αλλά και στην οικογένεια σήμερα, που έχετε μια διάθεση σχετικά πιο θετική. Τρίτη και Τετάρτη θα έλεγα ότι θέλουν λίγο πιο προσοχή σχέσεις με φίλους ή σχέσεις με συνεργάτες, γιατί μπορεί να υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη ένταση εκεί. Αλλά ένα πολύ ωραίο Παρασκευοσαββατοκύριακο προσφέρεται για εξόδους, για ένα ταξίδι, αν έχετε στο μυαλό σας, ακόμα και για αναψυχή. Γενικότερα είναι πολύ καλύτερο το weekend. Για τους Ζυγούς, το μόνο που πρέπει να προσέξετε σήμερα είναι μια υπεραισιοδοξία που μπορεί να υπάρξει στον τομέα των οικονομικών. Εκεί δηλαδή θέλει λίγη πειθαρχία και λίγη ένα πιο συντηρητικό πνεύμα. Τρίτη και Τετάρτη έχει ζόρι. Και έχει ζόρι σε επαγγελματικά κυρίως ζητήματα ή σε ένα θέμα που αφορά το σπίτι και την οικογένεια. Μπορεί να επηρεαστείτε δηλαδή και από τους ανθρώπους που είναι η οικογένειά σας, από δικά τους προβλήματα. Από Πέμπτη και μετά θα περάσετε σίγουρα καλύτερα. Για τους Σκορπιούς, ξεκινάει η εβδομάδα με συζητήσεις, επί συζητήσεων, με πληροφορίες, με διάφορα πράγματα που ακούτε, με απόψεις. Γενικώς
εκεί με τον Ερμή στο ζώδιό σα και σε αυτήν την αντίθεση που κάνει με το Δία, λέτε πολλά, ακούτε πολλά. Τώρα, το τι μπορεί να είναι αλήθεια από όλα αυτά ή τι μπορεί να ισχύει, είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν θα το δείτε σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Θα το δείτε παρακάτω. Τρίτη, Τετάρτη μπορεί να συζητάτε είτε για κάποια συμφωνία, ένα διακανονισμό που θέλετε να κάνετε, πιθανώς για ένα ταξίδι να οργανώνετε κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με όλα αυτά. Θα έλεγα ότι πιο δύσκολες μέρες για εσάς είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Με την έννοια ότι έχετε πιο πολύ άγχος για ένα ζήτημα επαγγελματικό ή μπορεί κάτι να σας αγχώνει που αφορά τη δουλειά. Σαββατοκύριακο είναι οκ. Okay. Για τους τοξότες, προσέξτε να μην κοινοποιείτε θέματα και σχέδια που έχετε στα επαγγελματικά ή πράγματα τα οποία μπορεί να έχετε ακούσει, μην τα μεταφέρετε σήμερα, κυρίως που έχετε αυτή την αντίθεση Ερμηδία. Τώρα, Τρίτη, Τετάρτη, ένα οικονομικό ζήτημα μπορεί να σας ταλαιπωρήσει περισσότερο. Από τις μέρες εβδομάδας αυτής, οι καλύτερες μέρες για σας είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Εκεί πέρα δηλαδή έχετε μια αβάντα. Για τους εγώκερους, προσέξτε σήμερα με συνεργάτες, με φίλους, γιατί μπορεί να υπάρχει έτσι μια υπερβολή στην εκδήλωση είτε κάποιων απόψεων, είτε ακόμη και συναισθημάτων. Από εκεί και έπειτα, για εσάς οι πιο ζόρικες και απαιτητικές μέρες εβδομάδας που πρέπει να προσέξετε στη σχέση της συνεργασίας και να βήξετε λίγο έτσι πνεύμα υποχωρητικότητας, είναι Τρίτη και Τετάρτη. Το υπόλοιπο της εβδομάδας σίγουρα μπορεί να περάσετε καλύτερα και μια ιδέα σας επίσης να πιάσει τόπο μες την εβδομάδα. Για τους υβροχώους, η εβδομάδα μπορεί να ξεκινά και με ένα ευχάριστο νέο, δηλαδή κάτι ακούτε που σας φτιάχνει έτσι λίγο τη διάθεση, σας δίνει αισιοδοξία. Τρίτη και Τετάρτη, πιο ζορισμένες μέρες. Είτε για ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητα της δουλειάς σας, είτε ακόμα και για ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία σας. Πέμπτη και Παρασκευή εστιάζεται στον τομέα των σχέσεων. Ναι, την Πέμπτη μπορεί να ζοριστείτε λίγο πιο πολύ, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κακές μέρες. Για τους ηχθείς, η αντίθεση σήμερα Ερμηδία είναι βοηθητική για ό,τι έχει να κάνει με θέματα σπουδών, για τις ιδέες που έχετε και θέλετε να προβάλλετε. Πιο βοηθητικές μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, παρά το άγχος που έχετε για κάποια πράγματα, για τα οικονομικά, για κάποιες σχέσεις, δεν είναι κακές μέρες για σας. Πέμπτη και Παρασκευή, πιο απαιτητικές μέρες για τη δουλειά, ίσως πρέπει να τρέξετε περισσότερο ή να αντιμετωπίσετε κάποια εμπόδια. Και το Σαββατοκύριακο, θα έλεγα ότι είναι από τα ωραία Σαββατοκύριακα αυτού του μήνα. Αυτά λοιπόν για την εβδομάδα. Στο Twitter βλέπω που με ρωτάνε, λένε, λέει η κόρη μου γεννάει 23 Οκτωβρίου. Τι ζώδιο λέει είναι. Κάτσε να βεβαιωθώ. Έχει ναι. Γενέθλια ή γεννάει την Κυριακή. Τι θα είναι αν γεννήσει φέτος. Αν γεννήσει την Κυριακή και γεννήσει πρωί θα είναι ακόμα ζυγός. Αν γεννήσει βραδινές ώρες θα είναι σκορπιός. Αλλά κάθε χρονιά αλλάζει, διαφοροποιείται. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, μου λέει ότι η κόρη μου έχει γενέθλια την Κυριακή. Άρα δεν ξέρουμε ποια χρονιά, ναι. Άρα δεν μπορώ να σου δώσει απάντηση. Όχι. Γιατί κάθε χρονιά είναι άλλη. Πρέπει να ξέρουμε τη χρονιά. Μάλιστα. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή μας και εβδομάδα. Να είμαστε ψυχραιμοί. Αυτό πια έχει γίνει σλόγγαν. Δεν λέμε καλημέρα, λέμε ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Αυτό. Έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε Άση μου. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν εδώ στην παρέα μας, μη σηκώνεστε, κυρία Τζέμι. Η κυρία Μαρία Τζέμι είναι εδώ και δεν είναι βεβαίως ούτε ηθοποιός, ούτε τραγουδίστρια, ούτε παρουσιάστρια. Συνήθως σε αυτή τη θέση βάζουμε ένα πρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Η Μαρία Τζέμι είναι σήμερα εδώ για να μας μιλήσει για ένα συνδρομητικό περιοδικό που έχει δημιουργήσει, που λέγεται Special Life, το οποίο αναφέρεται στον αυτισμό. Το γιατί όμως μία γυναίκα, η οποία είναι φιλόλογος και ειδική παιδαγωγός, αποφάσισε να κάνει αυτό το περιοδικό, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μοιραστούμε σήμερα και με τους τηλεθεατές μας. Καλώς μας ήρθατε. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να έρθετε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν είμαι μαμά παιδιού με αυτισμό. Και αυτός ήταν ο λόγος που ουσιαστικά αυτό ήταν που με κινητοποίησε και μπήκα σε μία διαδικασία. Να φτιάξουμε ένα περιοδικό που στόχο έχει την ενημέρωση, την πληροφόρηση για τα δικά μας θέματα, αλλά και τη δημιουργία σύνδεσης και το να μπορέσουμε να φτιάξουμε τελικά μια κοινότητα ανάμεσα στους ανθρώπους που τους αφορά ο αυτισμός, είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Με την ειδική αγωγή. Κόψω, ναι. Συγγνώμη. Θέλω να σας πω ότι εμείς σαν εκπομπή πιάσαμε για πρώτη φορά το θέμα αυτισμός πέρσι. Ναι. Και είδαμε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ναι, γιατί είναι ένα φαινόμενο σε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Δεν είναι κάτι το οποίο πλέον αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό. Είναι το ποσοστό μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή στο φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών και του αυτισμού είναι 1 στα 91 παιδιά.
Και πριν 3 χρόνια ήταν ένα στα 151. Και πριν 20 χρόνια ήταν ένα στα 10.000. Φανταστείτε την έξαρση. Μαζί με εμάς και μαζί με αυτό που εσείς γνωρίσατε και ναι. ψάξατε, θέλω να είναι στην παρέα μας και ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, νευροαναπτυξιολόγος και παιδίατρος, κύριος Δημήτρης Δημητρίου Παπαβασιλείου, που ειδικά με το θέμα του αυτισμού έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ και πέρσι. Διότι όλα ξεκινάνε από το τι είναι ο αυτισμός. Είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτισμός. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί γενικότερα στην Ελλάδα πολλές φορές μας φοβίζουν οι λέξεις. Δεν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γι' αυτό και πολλές φορές οι γονείς περνάνε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποδεχτούν και να πούν τα πράγματα με το όνομά τους, και δυστυχώς περνούν ένα διάστημα, τις περισσότερες φορές χωρίς καμία υποστήριξη και από την πολιτεία. Έτσι. Ένα διάστημα μέχρι να φτάσουν στην αποδοχή, χάνουν τα κυριότερα χρόνια του παιδιού που θα μπορούσαν να έχουν μια έγκαιρη πρώιμη παρέμβαση, και το παιδί να φτάσει σε κάποια ηλικία 7, 8, 10 ετών και να έχει τόσο λεπτά χαρακτηριστικά, να έχει φτάσει σε τέτοια εξαιρετική βελτίωση, ώστε να φαίνεται απλά ένας πιτσιρικάς ιδιόρυθμος. Θεωρούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ τρομακτικό η λέξη αυτισμός. Δεν ξέρω, ίσως στη δεκαετία του 80 είχε... Εσείς πρέπει να περάσω διαφημίσεις και να το ξεκινήσουμε αμέσως μετά. Πώς το καταλάβατε? Η αλήθεια είναι ότι εγώ το κατάλαβα πάρα πολύ γρήγορα. Πόσο γιατί γρήγορα είχα, και είχα και άλλο ένα παιδάκι. Έχω μια πιτσιρίκα η οποία είναι τυπικής ανάπτυξης. Είναι 2 χρόνια μεγαλύτερη από το πιτσιρικά μου. Και φυσικά έβλεπα κάποιες διαφορές, οι οποίες όμως ήταν ουσιαστικά μικρές. Τότε είχα πάει και στην παιδίατρο και παντού και κανένας δεν μπορούσε να κάνει διάγνωση. Έλεγε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ενός έτους, ας πούμε. Όχι, 18 μηνών. Ουσιαστικά η παλινδρόμηση, ενώ προχωρούσε κανονικά, αναπτυξιακά. Ξεκίνησε... Το σώμα του αναπτυξιακά εννοούμε, έτσι. Όχι, και επικοινωνιακά. Και επικοινωνιακά. Έχει αρχίσει να λέει τις πρώτες του λεξούλες, έκανε πραγματάκια. Ήταν λίγο πιο, ελάχιστα πιο αργός στην επικοινωνία από ότι η πιτσιρίκα, αλλά αυτό ακούμε όμως πολλές φορές. Για όσους έχουμε παιδιά, ξέρουμε ότι το κάθε παιδί δεν είναι ίδιο με το άλλο. Δηλαδή, ναι. άλλοτε ξεκινάει ένα από τα παιδιά σου να περπατάει πιο γρήγορα, το άλλο πάει πιο αργά, άλλο μιλάει πιο γρήγορα, το άλλο πάει πιο μετά. Έτσι. Δηλαδή, αυτά παίζουν, δεν υπάρχει αυτός στάνταρ. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έβγαλαν γρήγορα τη διάγνωση. Υπάρχουν πολλές φορές αυτό το. Τα αγόρια αργούν να μιλήσουν, ή πολλές φορές κάνουν ένα βήμα μπρος, μετά κάνουν ένα κενό, μετά ξαναγυρνάνε. Ωστόσο, τα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία πολλές φορές είναι και ένας μπούσουλας για να μπούμε σε διαδικασία και να πουσάρουμε το παιδί γρήγορα, ακόμη και αν αργότερα ξεπεράσει, ήταν μια φάση αυτή και το ξεπεράσει, να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε από μικρό, είναι το γεγονός ότι παίζει αιμονικά σχεδόν με συγκεκριμένα παιχνίδια, δεν ακούει στο όνομά του, πολλές φορές είναι πολύ προσιλωμένο και συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνει, ειδικά το... και δεν έχει eye contact, δεν έχει βλεμματική ανταπόκριση. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως μετά με αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα.